Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ξυλόκαστρο. Τα ίχνη τους χάθηκαν χθες το βράδυ και τελικά οι σωροί τους εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί από άνδρες της ΟΠΚΕ. Είχαν πάει να βοηθήσουν συγχωριανό τους κτηνοτρόφο, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Το Στάρκιο Βαγγέλης Γκούμας από το πρωί βρίσκονται στην περιοχή. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τις πληροφορίες από το Βαγγέλη Γκούμα. Καταρχάς να πούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η φωτιά. Έχουν κενώσει την περιοχή Άνω Καλυθέα. Είναι και εμείς προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε εκεί. Αλλά μαζί με τους πυροσβέστες σκοντέψαμε να αποκλειστούμε, γυρίσαμε προς τα πίσω. Τι γίνεται τώρα εδώ? Όλη εδώ η περιοχή έχει έναν δρόμο, ένα στενό δρόμο από όπου περνάνε τα πυροσβεστικά οχήματα. Δίπλα από τις δύο πλευρές του δρόμου υπάρχει πάρα πολύ πυκνός δάσος. Μόλις λοιπόν πιάσει φωτιά από τη μια μεριά, αμέσως περνάει από την άλλη. Ουσιαστικά εγκλωβίζει. Κάπως έτσι θα πρέπει και τα δύο παλικάρια που έτρεξαν να βοηθήσουν τους χωριανούς τους, θα πρέπει να έχασαν τη ζωή τους. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη αυτή τη στιγμή και με ελικόπτερα και με δύο κανατέρα, με κάνω λάθος, και με πήγες δυνάμεις, αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει φύγει, έχει ξεφύγει ο κίνδυνος. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, Βαγγέλη. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ και στο Καβούρι στο Κατάκολο. Οι φλόγες πλησίασαν το σπίτι μιας ηλικιωμένης με κινητικά προβλήματα και ευτυχώς εργαζόμενοι της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πύργου την απομάκρυναν και τη μετέφεραν στο συντονιστικό τους κέντρο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα χτύπησαν με μανία και τη Βόρεια Ελλάδα. Στη μάκρη της Αλεξανδρούπολης, στο Χαλάζι, ρήμαξε τον παραδοσιακό ελαιόνα της περιοχής. Οι θυελώδεις άνεμοι, με ρηπές που έφτασαν ακόμα και τα 10 μποφόρ, κλάδεψαν δέντρα και καταπλάκωσαν αυτοκίνητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες έδιναν ολονύχτια μάχη για να κόψουν επικίνδυνα κλαδιά και προχώρησαν σε 62 κοπές δέντρων και 8 αφαιρέσεις αντικειμένων. Στην Κέρκυρα εκτελήχθηκε μια απίστευτη τραγωδία. Στην περιοχή Σιδάρη, λόγω των ισχυρών ανέμων, δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, παρασύρθηκαν από τα κύματα και πνίγηκαν. Βαθμία εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Τρίτη. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στη χώρα το επόμενο διήμερο και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πάμε στο Θοδωρή Κολυδά για να μας ενημερώσει, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι, Δανιά, και καλή εβδομάδα σε όλους. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού που ήταν, θα λέγαμε, πέραν των καταιγίδων στα βορειοανατολικά, η ενισχυμένη βορειοδυτική άνεμη κρατάνε και τα 7 μποφόρ μέχρι και αύριο περίπου το μεσημέρι. Από τις απογευματινές ώρες εξασθενούν σημαντικά και μάλιστα Τετάρτη-Πέμπτη γυρίζουν σε νοτιάδες γύρω στα 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικά θα έχουμε ακόμη και 7 μποφόρ το Σαββατοκύριακο στο Ιόνιο με νοτιάδες και παράλληλα βέβαια κάποιες βροχές θα κυκλοθούν στη βορειοδυτική Ελλάδα κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη και περισσότερες το Σάββατο και την Κυριακή. Αντίθετα στα βορειοδυτικά τμήματα. Αντίθετα σε όλη την Ανατολική Ελλάδα δεν προβλέπονται βροχές. Θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα, δηλαδή θα φτάσουμε στους 27 με 28 βαθμούς από την Τετάρτη και μετά. Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Τώρα, η έρευνα για το βάναυσο ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα το περασμένο Σάββατο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, ένας άλλος πόλεμος έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες που έχουν εντοπίσει τα προφίλ κοριτσιών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση εναντίον της ανήλικης, ανεβάζουν απειλές εναντίον τους, καλώντας το κοινό σε λιτζάρισμα. Παράλληλα, όμως, συνεχίζεται και ο εκφοβισμός απέναντι στην 14χρονη. Όπως αποκαλύπτει ο πατέρας της στο Star, το κορίτσι δέχεται νέες διαδικτυακές απειλές από τα ίδια άτομα. Τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων δεν έχουν τέλος. Στη Θεσσαλονίκη τρεις ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους. Πάμε στην Ραλιό Λεπίδου να μας πεις, Ραλιό, τι έχει συμβεί αυτή τη φορά. Ράνια, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πράγματι δεν έχουν τέλος, κάθε μέρα και ένα καινούριο περιστατικό. Αυτή τη φορά σημειώθηκε στην περιοχή του Φοίνικα Θεσσαλονίκη. Το ραντεβού δόθηκε σε ένα δασάκι της περιοχής. Τρεις 16χρονοι προσπαθήσαν να πείσουν έναν συνομήλικό τους να τους πει πού βρίσκεται ο φίλος του για να τον συναντήσουν, προκειμένου να λύσουν μια παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες. Ο 16χρονος αρνήθηκε να τους βοηθήσει και τότε αυτοί χωρίς δισταγμό τον ξυλοφόρτωσαν και εξαφανίστηκαν. Ο 16χρονος το κατήγγειλε αυτό στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν, τους συνέλαβαν, τους οδήγησαν στον εισαγγελέα.
Φέρε δεν ισχυρίστηκαν πως δεν θέλουν να κάνουν κακό στον 16χρονο, παρά μόνο να λύσουν τη διαφορά τους και αφαιρέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό που προκαλεί εντύπωση, και κλείνω με αυτό, Ράνια, είναι εντοπίσαμε εμείς 18χρονους εκεί της περιοχής που μας είπαν ότι αν δεν έχει σχολή εδώ, ξυλοφορτώνεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραλιό. Στο ζήτημα της παραβατικότητας των ανηλίκων αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται να γίνουν στοχευμένες αλλαγές και έκανε ειδική αναφορά στην εφαρμογή Save Youth, μια πλατφόρμα που τα παιδιά εκτός σχολείου θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν όταν βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά την αυστηροποίηση των ποινών για παραμέληση ανηλίκων, είπε ότι υπάρχει δυνατότητα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει να τιμωρείται ο γονιός για πάνω από ένα έτος, που σημαίνει ότι θα υπάρχει το ενδεχόμενο να εκτίσει την ποινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι θα υπάρξουν πιο αυστηρά ποινικά μέτρα για όπλο κατοχή, ειδικά στους ανήλικους, ενώ στις αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης η φυλάκιση για όποιον τελέσει ίδια αξιόπινη πράξη, αλλά και το τέλος της απαλλαγής για την επιστροφή κλοπημαίων. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.